Δώστε του χορού κι ας πάει, του τι γίνεται να μας πάει. Το ξέρω εγώ το δίκιο σου, μείνε ψηλά στον ήλιο. Δεν πρέπει να τα βάλουμε με το Θεό τον ίδιο. Μην απογοητεύεσαι, για σκέψου το λιγάκι. Και ο Θεός ξημέρωσε για όλο τον κοσμάκι. Μάταιος ο κόρος μάταιος, θα πάντα ματαιώτης. Αφόνους χάρου θέλημα να κάνει την νεότης. Ξένος είμαι κι ήρθα τώρα από μια μεγάλη χώρα. Τα σοκάκια δεν ξέρω να έρχα αγάπη μου να σέβρω. Παίρνω το στρατή στρατή παν τα ματάκια μου στα βροχή. Βλέπω την πόρτα σφαγιχτή και τα κλειδιά παρμένα. Κλαίτε φιλί για τα μένα. Και τους γειτόνους αρωτώ, πού είναι η αγάπη που αγαπώ. Μέσα είναι και κοιμάται και για σένα ξαλογάται. Ψηλά το να πεινώ, πέ μου χαμάτισε. Να δω εκείνο που αγαπώ και πάλι ψήλωσε. Λεμονιές πολλές ποτίζω και λεμόνι δεν αρέσει. Λεμονιά με δυο λεμόνια δώσε μου και μένα εδώ. Δε στο δίνω το λεμόνι για τα πέντε που μαλώνει. Γιατί τα έχει μετρημένα και καλά λογαριασμένα. Τα λίγανε στον αγγέλα. Καμιά φορά μου λέω, που γίνεται με αγαπούσανε πολύ. Τώρα γίνει καηδόν και κανείς δεν με λιγώνει. Put this on YouTube. Yeah. It might be what he's going after. Yeah, I think so. Hello. That's amazing how he can hang on. It is. It really is. There's a little lizard like up there on the panel. On the top panel. Yep. There's one down here and there's one up there. And he's looking for lunch. Ο Αγέρανος ήταν ένας χορός αποκριάτικος. Την Γέρανο χορεύαν πολλοί μαζί, ο ένας πίσω από τον άλλο στη γραμμή, ανάμεσα σε αυτούς που σέρναν το χορό στις δυο άκρες. Σαν τους συντρόφους του Θησέα, που πρώτοι αυτοί μιμήθηκαν γύρω από το βωμό της Δήλου, την έξοδο από το λαβύρινθο. Η αφορμή του χορού φαίνεται να είναι ο ιερός γάμος, δηλαδή η σαρκική ένωση της μεγάλης θεάς με τον αρσενικό σύντροφό της, που ανανεώνει περιοδικά την κοσμική τάξη. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, οι χορευτές στη συνέχεια, παίρνοντας τους θεϊκούς ρόλους, αναπαριστούν το ιερό δράμα της καθόδου στον κάτω κόσμο και της ανόδου στον επάνω, μέσα από μια μαγική λαβυρινθική διαδρομή. Μην ξεχνάμε πως ο Θησέας που πρωτοχορεύει τον Γέρανο στη Δήλο προσπάθησε αργότερα να κλέψει την κυρίαρχο του λαβυρίνθου του κάτω κόσμου, δηλαδή την Περσεφόνη. Η προσομοίωση του λαβυρίνθου σαν σπηλαίου ή τυχισμένης πολιτείας ή παλατιού ή κάστρου με τη γυναίκα
υποβόσκει στους αρχαίους λαβυρινθικούς χορούς. Ο μύτος της Αριάδνης σε κάποιες ζωγραφιές ξεκινά όχι από τα χέρια, αλλά το ίδιο της το σώμα. Το θηλυκό κορμί φαντάζει σαν ένας άλλος τελικός λαβύρινθος στο κέντρο του λαβυρινθικού χοροστασιού που προσεγγίζει ο αρχιχορευτής. Με την ερωτική ένωση, μέσα στα σκότη και τα αδυτά του, ανανεώνεται και επιβεβαιώνεται η ζωή. Ο χορευτής μπορεί πια να βγει από το λαβύρινθο της Αριάδνης, της υπεραγίας δηλαδή, επιστρέφοντας τον κόσμο. Καλύτερα στη μαύρη γης να σε